Νέο παραλήρημα, κυρίες και κύριοι, είχαμε από τον Αρτέμι Σόρα, ο οποίος με ένα ακόμη ηχητικό μήνυμα εμφανίζεται και πάλι ως σωτήρας, αλλά και ως ο μόνος άξιος συνομιλητής του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σόρας ειρωνεύεται τους αστυνομικούς που δεν μπορούν να τους συλλάβουν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μένει κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο και πολλές φορές τους χαιρετάει. Νέος παραλυρηματικός μονόλογος του αυτοαποκαλούμενου σωτήρα της Ελλάδος Αρτέμι Σόρα. Ηρωνικά υποστηρίζει ότι όλους αυτούς τους μήνες που είναι φυγόπινος, κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος, ζει κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο και χαιρετά τους αστυνομικούς. Εν τω μεταξύ, μένω ανάμεσα στο μαξί μου το Μέγαρο και στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί που η μπάτση δεν ψάχνει κανένας και με μια χαρά. Πηγαίνω και κάθε δεύτερη-τρίτη μέρα βόλτα στο βασιλικό κήπο, χαιρετάω και τους αστυνομικούς. Καλημέρα μου λένε. Έχω αλλάξει και λίγο την όψη μου, όχι με πλαστική χειρουργική, οπότε με χαιρετάνε οι άνθρωποι, μια χαρά είμαι. Οπότε γι' αυτό δεν βγάζω και βίντεο. Γιατί άμα θα βγάλω και βίντεο, θα είμαι πρωτοσέλιδο στα κανάλια και τις εφημερίδες, θα τους δώσω τροφή. Όπως λέει, τα 15 ηχητικά μηνύματα που έχει ανεβάσει στο YouTube είναι αυθεντικά και μιλά σιγά, γιατί η φωνή του είναι χαρακτηριστική. Κάποιοι λέτε ποιο πουλάκι του πάει. Ακόμα και τώρα, μετά από τα μηνύματά μου, τα ηχητικά που τα λέτε ψεύτικα, και βεβαίως δεν είναι ψεύτικα, και μιλάω και σιγά, πολύ σιγά, γιατί δεν μπορώ να φωνάξω. Η φωνή μου έχει πολύ περίεργο μέταλλο και ακούγεται παντού. Χαρακτηρίζει τα πρώην ηγετικά στελέχη της Ελλήνων Συνέλευσης προδότες και ανίκανους και, όπως λέει, είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον νέο πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ. Ποιος θα κάτσει με το τέλος, που είναι η διαγωγή που έχει δείξει, ποιος είναι, ποιος θα είναι αυτός μόνο. Θα πάει τον ανθρωπάκο εκεί να πάει στην Αμερική να ζητήσει να μειώσει τον Τραμπ. Θα τον κεράσει σαμπάνια, τον πει κανιά να φύγει. Και άμα του ζαλίσει και τα να πούμε, θα τον ρίξει το αεροπλάνο στον αέρα. Καλά, τι διάλογο καταλαβαίνετε, ότι είναι απλά τα πράγματα. Το καθεστώς ξέρει τι πολεμάει. Γκρεμίζει το Σόρα, γκρεμίζει όλο αυτό που έχω φτιάξει. Γκρεμίζει το Σόρα, γκρεμίζει και όλο. Γιάννη, έχω στοιχεία, αυτά που δεν ξέρεις ότι ξέρω. Για όλους σας έχω. Βεβαίως έχετε υπογράψει με το καθεστώς. Αλλά τι σημασία έχει. Το θέμα είναι τι κάνετε για το καθεστώς. Κάνετε οτιδήποτε, ακριβώς αυτό που λέει το καθεστώς. Όλο αυτό τον καιρό δεν έχετε κάνει τίποτα για τον αγώνα, για την Ελλήνων Συνέλευση. Κάνατε όλοι σας πώς θα με στείλετε στο διάλογο, γιατί αυτή την εντολή είχατε. Σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς, σε όλα τα πολιτικά κόμματα, τα σημερινά κοινοβουλευτικά, πολλές φορές ο πρόεδρος του κόμματος αποφασίζει ότι κάποιος δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός πολιτικού φορέα και αντικαθίσταται από έναν άλλον ή μετακινείται. Σύμφωνα με τους πρώην στενούς του συνεργάτες, το παραλήρημα Σόρα δεν τελειώνει εδώ, καθώς έχει ήδη διαμηνήσει ότι θα ανεβάσει τουλάχιστον 24 ηχητικά μηνύματα.